Οι μέρες του Πάσχα έφτασαν και όσο τουρίστες από τη μια πλευρά καταφθάνουν στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης, στον αντίποδα δεν είναι λίγοι οι κάτοικοι της πόλης που αποφάσισαν να εκδράμουν εκμεταλλευόμενοι τις διακοπές τους. Η κίνηση στα τουριστικά γραφεία της Αλεξανδρούπολης κυμάνθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο εν ώψη των εορτών του Πάσχα, ενώ σε σχέση με την περσινή χρονιά καταγράφεται στα ίδια περίπου επίπεδα. Τα πρακτορία της Αλεξανδρούπολης και φέτος το Πάσχα οργανώσαν πάρα πολύ ωραίες εκδρομές σε πάρα πολύ καλές τιμές. Η κίνηση είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Βέβαια, ήταν και το θέμα ότι το Πάσχα φέτος ήταν λίγο νωρίς, αλλά παρόλα αυτά, με πολύ καλές τιμές, έχουμε ετοιμάσει τετραήμερες εκδρομές με αναχώρηση την Αλεξανδρούπολη. Ο κύριος όγκος των εκδρομέων της πόλης είναι προς την Ελλάδα. Και από τη χώρα μας η Κέρκυρα είναι αυτή που έχει τη μεγαλύτερη κίνηση και οι εκδρομές προς τα εκεί είναι αυτές που είχαν πολύ γρήγορα γεμίσει. Επίσης έχουν οργανώσει τα γραφεία της Αλεξανδρούπολης εκδρομές προς τη Χαλκιδική και προς τις γειτονικές χώρες, κυρίως για τη Ρουμανία, που και φέτος το Πάσχα προτιμήθηκε από τους Αλεξανδρούπολίτες και πραγματικά με πολύ καλές τιμές μπορεί ο επισκέπτης της Αλεξανδρούπολης, αυτός που θα ταξιδέψει, να κάνει μια πολύ ωραία εκδρομή με πρωινό, με βραδινό, με ξενοδοχεία καλά και να κάνει μια εκδρομή καταπληκτική με λιγότερο από 200 ευρώ το άτομο. Πολλοί είναι οι εκδρομείς που προτίμησαν προορισμούς του εξωτερικού για να περάσουν τις ημέρες του Πάσχα, όπως τα Βαλκάνια, παραδείγματος χάρη η Ρουμανία, χώρες της κεντρικής Ευρώπης όπως η Τσεχία και η Αυστρία, αλλά και μεσογειακές χώρες όπως η Ιταλία και η Πορτογαλία. Από την άλλη, δεν είναι λίγοι και αυτοί οι οποίοι θα κάνουν Πάσχα σε χαρακτηριστικά πασχαλινούς προορισμούς, όπως ο επικρατέστερος της Κέρκυρας. Να πούμε ότι ακόμη και την τελευταία εβδομάδα, την εβδομάδα που τρέχει, μπορεί κάποιος να κάνει τις τελευταίες στιγμή κρατήσεις, υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις. Να πούμε βέβαια ότι υπήρχαν και μεμονωμένοι πελάτες, κυρίως μικρότεροι σε ηλικία, οι οποίοι επιλέξανε για φέτος το Πάσχα να προτιμήσανε προορισμούς του εξωτερικού, όπως για παράδειγμα την Πορτογαλία, η οποία φέτος είχε τη μεγαλύτερη κίνηση στο κομμάτι του Πάσχα, επίσης για τη Ρώμη, για την Πράγα και τη Βουδαπέστη. Έτσι, με συνεργασία με πρακτορία μεγάλα της Θεσσαλονίκης, τα γραφεία της πόλης μας μπορέσανε και δημιουργήσανε σωστά και ασφαλής πακέτα για το εξωτερικό, έτσι ώστε οι επιβάτες της πόλης, αυτοί που επιλέγουν να λείψουν για το Πάσχα, να ξέρουν ότι θα περάσουν και καλά και με ασφάλεια στο εξωτερικό εκεί που θα ταξιδέψουν. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι το γεγονός ότι η οικονομική κρίση μπορεί να έχει χτυπήσει μεν τους Έλληνες, ωστόσο, όπως τονίζει ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, η διάθεση υπάρχει πάντα από τους ταξιδιώτες. Γεγονός που παροτρύνει και τα τουριστικά γραφεία να προσαρμόσουν τις τιμές τους στα δυνάμει πιο προσιτά επίπεδα. Αυτό που διαπιστώνουμε καθημερινά στα γραφεία μας είναι ότι η διάθεση καταρχήν υπάρχει. Ο ανασταλτικός παράγοντας σε κάθε εκδρομή, είτε είναι μικρής διάρκειας, είτε είναι μεγαλύτερης, είτε είναι φθηνή εκδρομή, είτε ακριβή, είναι το οικονομικό. Δηλαδή, διαπιστώνουμε ακόμη και για μετά από την 7η-8η χρονιά ύφεσης ότι το πρόβλημα πραγματικά είναι το οικονομικό. Δεν έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα που επιθυμούμε εμείς σαν πρακτορία, αλλά και γενικότερα στην κανονικότητα που πρέπει να έχει ο κόσμος στην καθημερινή του ζωή. Ακριβώς το ίδιο λειτουργεί και με τα ταξίδια. Εμείς προσπαθούμε με πολύ καλές τιμές να δελεάσουμε τον κόσμο και να τους προσφέρουμε πραγματικά καλά ταξίδια σε όσο το δυνατόν μειωμένες τιμές. Αλλά όπως και προανέφερα, ο κόσμος τη διάθεση την έχει, αλλά λειτουργεί ανασταλτικά, γιατί το οικονομικό είναι σημαντικό, το γνωρίζουμε, το καταλαβαίνουμε. Και έτσι ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή αυτό θα αλλάξει, να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα όπου και ο κόσμος να μπορεί να λειτουργεί έτσι όπως είχε μάθει και έτσι όπως διοργάνωνε και έβαζε στο πρόγραμμά του και τα ταξίδια προς το εξωτερικό ή στην Ελλάδα.